Pequenos Amorales. Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι καλή Ανάσταση και προπάντων υγεία σε όλους μας. Καταρχήν, θα συμφωνήσω απόλυτα με την πρόταση που έκανε ο Βασίλης Κοσμόπουλος. Ήταν και δική μου σκέψη να το προτείνω. Στα πλαίσια του περιορισμού του χώρου που έχουν οι συνδημότες μας μετά τον αποκλεισμό τους από το χιλιόμετρο, που θεωρώ ότι μάλλον ήταν λίγο αυστηρό μέτρο, μιας και πρόκειται περί ενός χώρου ο οποίος είναι εύκολο και να αστυνομευθεί από τα όργανα του λιμενατικού, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού αποφασίστηκε, θα μπορούσε λοιπόν να μονοδρομηθεί η οδός Ναβαρίνου και να γίνει μια τροποποίηση εκεί του δρομολογίου των λεωφορείων, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα, προκειμένου η μισή τουλάχιστον Ναβαρίνου να δοθεί στους ποδηλάτες και στους πεζοπόρους για να κάνουν με μεγαλύτερη άνεση και με μεγαλύτερη ασφάλεια τη σωματική τους άσκηση. Από εκεί και πέρα θέλω να κάνω, κύριε Δήμαρχε, τρεις ερωτήσεις που κυρίως δεν έχουν σχέση με την σημερινή κατάσταση, αλλά έχουν σχέση με την αυριανή μέρα, όπως αυτή θα εξελιχθεί και ελπίζω να ξεκινήσει να έρθει γρήγορα. Οι τρεις αυτές ερωτήσεις έχουν να κάνουν με τα εξής. Η πρώτη έχει να κάνει με την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση του ΤΑΙΓΕΤΟΥ. Είδαμε όλοι ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης, σε σχετική συνάντηση που έκανε, στην οποία δεν ξέρω αν παρευρέθηκε, αν εκπροσωπήθηκε ο Δήμος μας, θα διαθέσει 25 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου του ΤΑΙΓΕΤΟΥ και από τις δύο πλευρές, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία. Εάν εκπροσωπήθηκε ο Δήμος, παρακαλώ, τι ακριβώς συζητήθηκε σε αυτή την υπόθεση. Το δεύτερο, τι ακριβώς μέρος, μάλλον πόσο τμήμα της χρηματοδότησης αφορά το Δήμο Καλαμάτας, δηλαδή την, ουσιαστικά τη δυτική πλευρά του ΤΑΙΓΕΤΟΥ, τι έργα πρόκειται να προταθούν. Και θα ήθελα να προτείνω ότι σε πρώτη φάση υπάρχουν έτοιμες και όριμες, σχεδόν όριμες μελέτες για τα μονοπάτια, τόσο από τον Ορειβατικό Σύλλογο, όσο και από το Σύλλογο Οι Φίλοι της Βέργας. Και θα πρέπει, και παρακαλώ να το λάβετε αυτό υπόψη για τις τυχόν προτάσεις. Και με την ευκαιρία, μιας και μιλάμε στον Ταΐγετο, για τον Ταΐγετο, θα παρακαλούσα πολύ σύντομα, χωρίς να κάνουμε πολύ χρόνο, να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες τι έγιναν με τα έργα αποκατάσταση του οδικού δικτύου και τη βελτίωση του οδικού δικτύου του ΤΑΙΓΕΤΟΥ, τα 3 εκατομμύρια, και τι έργα έγιναν, αν έγιναν, που σχετίζονται με τη διαθέτηση και απορροή των ομβρίων. Αυτή ήταν η μία ερώτηση που αφορά τον ΤΑΙΓΕΤΟΥ. Η δεύτερη έχει να κάνει με την ανακοίνωση της Περιφέρειας για ανασχεδιασμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η οποία. Δεν ακούσαμε, κύριε Τζαμπουδάκη, επαναλαμβάνεσαι. Επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω, ακούγομαι γιατί μιλάω στο. Τώρα ακούγεται. Ακούγομαι. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι πριν από μία εβδομάδα περίπου ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο ανασχεδιασμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την Περιφέρεια. Κυρίως σε τρεις άξονες. Ο ένας είναι η αναβάθμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου. Ο δεύτερος είναι μελέτη και κατασκευή λιμνοδεξαμενών και υδροφραγμάτων. Και η τρίτη, αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου μέσα από προγραμματικές συμβάσεις της Περιφέρειας. Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί, Δήμαρχε, με αυτό το θέμα. Εάν, εν πάση περιπτώσει, κληθείτε, παρακαλώ και προτείνω σε αυτά τα έργα, τα οποία, μάλλον σε αυτές τις κατηγορίες έργων, να εντάξετε και τα εξής έργα. Στην κατηγορία αναβάθμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου, την επαρχιακή οδό Άμφια Πολιανή με τοπικές βελτιώσεις και συρματοδέματα για την πτώση λίθων. Δεύτερον, την βελτίωση του παραλιακού δρόμου Μπουρνιά μέχρι τα όρια του Δήμου Μεσίνης και βεβαίως την πρόταση που κι εσείς έχετε, νομίζω, αποδεχθεί σε συνεργασία με το Δήμο Μεσίνης για την κατασκευή της γέφυρας που θα συνδέει
στο ύψος αυτό το Δήμο Μεσίνης και το Δήμο Καλαμάτας. Στο δεύτερο σκέλος που αφορά τις μελέτες των λιμνοδεξαμενών και των υδροφραγμάτων, ξέρετε ότι έχει κατασκευαστεί η λιμνοδεξαμενή στην Πολιανή, η οποία δυστυχώς δεν έχει αποδώσει, δηλαδή δεν κρατάει νερό. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να προωθήσουμε αυτό το ζήτημα, να γίνουν βελτιωτικές εργασίες, ώστε το έργο αυτό, το οποίο χρηματοδοτήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιτελέσει το σκοπό του. Ταυτόχρονα, γνωρίζω στο σώμα ότι υπάρχει μελέτη, η οποία είχε μείνει στο στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, αν θυμάμαι καλά, για δύο μικρά πράγματα στο ρέμα ξερύλας της Τουρίας, τα οποία μπορούν και αυτά και προτείνω να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πακέτο. Και τέλος, προτείνω τη μελέτη ενός μικρού φράγματος στο ποταμό Νέδοντα, στα πλαίσια αυτά που έχουμε πει στο παρελθόν για το περιβαλλοντικό πάρκο Νέδοντα. Και τελευταία μου ερώτηση, για να μην μακρηγορώ πολύ, είναι η εξής, η οποία νομίζω ότι μας αφορά πάρα πολύ. Έλαβε χώρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης πρόσφατα, πριν από μια εβδομάδα ίσως, μια συνάντηση από την οποία προέκυψε ότι όσα έργα δεν έχουν συμβασιοποιηθεί ακόμη του ΕΣΠΑ, τα χρήματά τους θα οδηγηθούν σε δράσεις και έργα αντιμετώπισης της πανδημίας. Δεν ξέρω, κύριε Δήμαρχε, αν έχετε και σε τι βαθμό έχετε πληροφόρηση για αυτό το θέμα. Και επειδή αρκετά έργα του τεχνικού προγράμματος του δικού μας είναι έργα τα οποία δεν έχουν ακόμη συμβασιοποιηθεί από το ΕΣΠΑ, υπάρχει κίνδυνος, έχετε σχετική πληροφόρηση? Αυτά, ευχαριστώ.